ποιος είναι ο σχεδιασμός, αυτό που ρωτάμε, της Δημοτικής Αρχής και με ποια έργα αποτυπώνεται αυτός ο σχεδιασμός. Και επειδή βέβαια δεν ζούμε σε γαλατικό χωριό, ανήκουμε γεωγραφικά στον νομό Τρικάλων και στη Θεσσαλία και έχουμε πολλά κοινά χαρακτηριστικά στην οικονομική, κοινωνική, πολιτισμική πραγματικότητα, εξαρτώμαστε μεταξύ μας πώς συνδέεται η ανάπτυξη του Δήμου με τον νομό και τη Θεσσαλία. Ας πούμε, έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση με τον νέο Περιφερειάρχη και τους άλλους Δήμους του νομού, ώστε να εντάξουμε το σχεδιασμό μας, τον γενικότερο σχεδιασμό ανάπτυξης του νομού και της περιφέρειας. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μας για το θέμα της ανάπτυξης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα απάντηση θα τη δώσει ο κύριος Δήμαρχος. Καλησπέρα. Μία ειδική συνεδρίαση που δεν θα έπρεπε να κάνω την εισαγωγή που θα κάνω, αλλά θα την κάνω. Ξέρετε, κύριοι συνάδελφοι, μας είπατε και ακούσαμε για το τι έγινε το Σεπτέμβριο. Προφανώς δεν αντιληφθήκατε τι έγινε τον Οκτώβριο, που μίλησε ο κόσμος. Και μίλησε ο κόσμος και επιβράβευσε αυτή τη Δημοτική Αρχή, δίνοντας ένα πρωτόγνωρο ποσοστό που δεν είχαν συμβεί ποτέ. Γιατί είδαν ότι ήμασταν συνεπείς λόγων και έργων. Άρα λοιπόν θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, δεν μπορείτε τρεις μήνες μετά να αμφισβητείτε το 61% που πήρε αυτός ο συνδυασμός. Σοβαρότατα. Δεν σας διακόψα, κυρία Καστοπούλου. Κυρία Καστοπούλου, καλό θα είναι, καλό θα είναι να σέβεστε τον κανονισμό της ειδικής συνεδρίασης. Καλό θα είναι. Αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο δεν θα κάνουμε λόγο. Κυρία Καστοπούλου, ακούστε με λίγο. Εδώ δεν ήρθαμε να βγάλουμε καθένα το λόγο του, αλλά σας ξαναλέω. Σας παρακαλώ. Παρακαλώ πάρα πολύ. Θα να σεβαστείτε λίγο τον κανονισμό, όπως το σέβονται όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε δικό σας κανονισμό. Σας παρακαλώ λοιπόν, σας λέω ότι ο κριτής όλων μας, το αν κάναμε καλά ή όχι τη δουλειά μας, είναι ο τρικαλινός λαός που έδωσε την ηχηρή απάντηση που έπρεπε να δώσει. Αν εμείς ήμασταν νοθροί, αν δεν ήμασταν αποτελεσματικοί, αν όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, δεν θα έπρεπε να κάνω τέτοια εισαγωγή, γιατί σας ξαναλέω, είναι ειδική συνεδρίαση. Και στην ειδική συνεδρίαση, κακώς που τα λέω αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Η ερώτηση είναι τέτοια για να ακούσετε την πορεία της ανάπτυξης για το Δήμο Τρικαίων. Και κάθισα αρκετά να σκεφτώ και να γράψω κάποια πράγματα τα οποία θα δείτε to the point εκεί που σε ό,τι ρωτήσατε. Λίγοι είναι αυτοί που θα αμφισβητήσουν τη σημαντική επίδραση της τοπικής αυτοδιοίκησης στην εθνική αναπτυξιακή πορεία. Αλλά ξέρετε, κάποτε ο δικός σας ο Αντώνης ο Τρίτσης είχε πει σε ένα συνέδριο της τότε ΚΕΤΚΕ στα Γιάννενα ότι αν ρωτήσεις 20 ανθρώπους τι σημαίνει ανάπτυξη, θα πάρεις 21 διαφορετικές γνώμες. Με το πρόγραμμα καλλικράτησης στη μετεξέλιξη του Κλεισθένης κλπ. Αποδόθηκε στους Δήμους από αρμοδιότητες που προηγουμένως ασκούνταν από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις που έτυχε να υπηρετήσει 8 χρόνια σε κρίσιμους τομείς όπως ήταν το περιβάλλον, η ποιότητα ζωής, η υγεία, η παιδεία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, ο πρωτογενής τομέας και άλλα. Προδιαγράφηκε έτσι στα χαρτιά ένας νέος ρόλος των Δήμων και των ερετών οργάνων τους στην τοπική ανάπτυξη. Ο ρόλος των ερετών οργάνων του Δήμου είναι κομβικός, καθώς αποτελούν όχι μόνο το θεσμικό ημάντα για την αναδιάρθρωση των αναπτυξιακών επιλογών των επιμέρους χωρικών ενωτήτων του Δήμου στο πλαίσιο της διαμόρφωσης των βασικών αναπτυξιακών πολιτικών, αλλά κυρίως το βασικό εκφραστή και θεμελιωτή του αναπτυξιακού οράματος της περιοχής. Εξάλλου, η τοπική ανάπτυξη είναι μια διαδικασία που απαιτεί ισχυρή ηγεσία για την παρακίνηση του ενδογενούς αναπτυξιακού δυναμικού, την ευαισθητοποίηση, τη διαμόρφωση και την επικοινωνία ενός σαφούς και ολοκληρωμένου αναπτυξιακού οράματος στην περιοχή. Αυτά ως εισαγωγικά, για να μπορέσω στη συνέχεια να απαντήσω στην κυρία Καστοπούλου με περισσότερο πρακτικό και ουσιαστικό τρόπο. Τα Τρίκαλα και Θεσσαλία γενικώς είναι ένας για μένα ευλογημένος τόπος. Μοναδικές παραλίες, ορεινά απίστευτης ομορφιάς, ένας τεράστιος κάμπος. Οδικές, υδρομικές, θαλάσσιες, αεροπορικές συνδέσεις, κτηνοτροφία, δυνατότητα για μεγάλη αγροτική παραγωγή, γαλακτοκομικές μονάδες, δίκτυα ηλεκτρικής παραγωγής και αερίου. Και όλα αυτά ακριβώς στο κέντρο της Ελλάδος. Αυτό που λείπει όμως από τα Τρίκαλα και από τη Θεσσαλία είναι στην ουσία αυτό που λείπει από όλη τη χώρα. Ένας κεντρικός σχεδιασμός. Μια σταθερή στόχευση ανεξάρτητη από κόμματα, εκλογές, ανασχηματισμούς και πρόσωπα. Να στοχεύουμε δηλαδή στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε τόπου και να αναζητούμε νέους καινοτόμους τρόπους για να τα αναπτύξουμε. Τη λύση θα τη δώσει η καινοτομία και η νέα οπτική στα πράγματα, που αυτή η Δημοτική Αρχή, πιστέψτε με, θα παρακάτω την έχει. Αυτό επιχειρούμε να κάνουμε στο Δήμο Τρικαίων.
αναπτύσσοντας ένα πρόγραμμα που εμπλέκει πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Και πώς γίνεται αυτό? Βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την επιτυχία ενός αναπτυξιακού σχεδίου είναι η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων. Και αυτό δεν εξαρτάται μόνο από το Δήμο μας και από το Δήμαρχο, αλλά κυρίως από την πολιτεία. Αλλά και όσους εμπλέκονται με τον κεντρικό σχεδιασμό της ανάπτυξης αυτής της χώρας. Και φυσικά δεν μπορείς να σχεδιάσεις την ανάπτυξη περιοχής σου αν πρωτίστως δεν έχεις εξασφαλίσει προϋποθέσεις βιωσιμότητας του ίδιου σου του Δήμου. Μόνο ένας ισχυρός Δήμος, ένας Δήμος δηλαδή που στηρίζεται σε γερά και υγιή θεμέλια, μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης. Γι' αυτό, ως συνδυασμός, δώσαμε από το 2014 και δίνουμε συνεχώς έμφαση στην οικονομική εξυγίανση του Δήμου, ο οποίος όταν αναλάβαμε το 2014 συγκαταλεγόταν στους πιο υπερχρεωμένους Δήμους της χώρας. Έχουμε πετύχει αρκετά σε αυτόν τον τομέα, αλλά έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας. Δεν έχουμε τελειώσει. Για να επιτευχθεί λοιπόν ο σκοπός αυτής της ανάπτυξης, χρειάζεται ως κράτος να καλύψουμε τις ελλείψεις μας και σε υποδομές. Δεν μπορούμε π.χ. να μιλάμε για ανάπτυξη στον πρωτογενή τομέα της Θεσσαλίας χωρίς την ανάπτυξη και ολοκλήρωση των έργων του Hello. Η Θεσσαλία, γιατί μιλήσαμε για το γεωγραφικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας, αντιμετωπίζει ένα σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα που σχετίζεται με τη λειψιδρία. Λόγω της μη ολοκλήρωσης των μεγάλων έργων υποδομής και κυρίως των έργων μερικής εκτροπής του άνουρου του Αχιλλώου, που θεωρείται πηγή ζωής για όλη τη Θεσσαλία. Αυτό το καταλαβαίνει καλά ο Ηλίας Καραγιώργος, γιατί είναι από την περιοχή. Πρόκειται για ένα έργο λοιπόν με έντονο περιβαλλοντικό χαρακτήρα, καθώς σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο κίνδυνος ερημοποίησης της περιοχής τα επόμενα χρόνια είναι κάτι παραπάνω από έντονος. Έχει όμως παράλληλα και αναπτυξιακό χαρακτήρα, γιατί εκτός από την ολοκλήρωση του, εξαρτάται κατά πολύ το μέλλον τόσο του πρωτογενή όσο και του δευτερογενή τομέα. Ουσιαστικά δηλαδή τη βιωσιμότητα της τοπικής οικονομίας. Γι' αυτό λοιπόν το Σύνολο των Φορέων και των Πολιτών της Θεσσαλίας προτάσουμε την αναγκαιότητα και διεκδικούμε από αυτή την πολιτεία και από την εκάστοτε κυβέρνηση την ολοκλήρωση αυτού του έργου. Δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε τόνωση της επιχειρηματικότητας στο Δήμο και στο νομό μας χωρίς την ολοκλήρωση του έψιλον στα πέντε και τον εξυγχρονισμό του στο υδροδρομικό δικτύο. Στο σημείο αυτό θέλω να επισημάνω ότι με την ολοκλήρωση του νοτίου τμήματος του Ε65 που γίνεται τις επόμενες δύο μήνες, τρεις, τα Τρίκαλα βρίσκονται όλο και πιο κοντά σε μια νέα πραγματικότητα, στο να αποκτήσουν μια κεντροβαρική θέση στο συγκοινωνιακό χάρτη της χώρας. Με την ολοκλήρωση λοιπόν στο αμέσως επόμενο διάστημα, σε συνδυασμό με τα θετικά νέα που γίνονται το βόρειο κομμάτι του Ε65, δίνονται νέες προοπτικές ανάπτυξης που βάζουν γερές βάσεις στην πολιτική ανάπτυξη του Δήμου μας. Η ανάπτυξη λοιπόν είναι άρρηκτα συνδεδεμένη, όπως σας είπα, με τις υποδομές. Άρα απαιτείται και ως χώρα και ως Δήμος να δώσουμε έμφαση και να πιέσουμε προς κάθε κατεύθυνση στην προώθηση και ολοκλήρωση αυτών των κομβικών έργων για τον Δήμο και τον Νομό Τρικάλων. Αυτά είναι μια γενική αναφορά για το τι ανάπτυξη θέλουμε σε επίπεδο περιφέρειας και νομού. Τι κάνουμε όμως εμείς σε αυτό το επίπεδο, στο επίπεδο του Δήμου που μας αφορά, και ποιες είναι οι πολιτικές για την ανάπτυξη που εφαρμόζουμε από το 2014 και συνεχίζουμε να την εφαρμόζουμε στο δικό μας τον Δήμο? Αυτό είναι ένα ερώτημα που με απασχολεί αρκετά. Και στα Τρίκαλα, εδώ στα Τρίκαλα, συνεχίζουμε να μην έχουμε τόσο, όπως είπατε κι εσείς, ευκαιρίες απασχόλησης για τους νέους ανθρώπους. Ευρίσκεται σύμφωνο. Δεν το λέω για να σας πω κάτι που θα σας αρέσει, αλλά είναι αλήθεια ότι φεύγουν και πηγαίνουν στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα ή στο εξωτερικό για να βρουν δουλειά. Με απασχολεί επίσης, όπως είπατε κι εσείς, η αιμονή στο σύνδρομο της λακκούβας, αγνώντας ίσως εξαιτίας αυτής της καθημερινότητας άλλες προτεραιότητες για να επιτευχθεί αυτή η πολυπόθητη ανάπτυξη που ζητάμε. Όπως για παράδειγμα η συνεργασία και η συνέργεια με άλλους τοπικούς φορείς, παίρνοντας κάποιες πρωτοβουλίες, η αποκέντρωση, η καινοτομία. Συνεπώς, εμείς επιδιώκουμε και θέλουμε όλες οι δράσεις αυτές και πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη να κουμπώνουν με τις οικονομικές και επιχειρηματικές πτυχές του Δήμου μας. Και η ανάπτυξη, για να μην είναι λεωλέα στο Δήμο μας, επιτυγχάνεται με τα εξής συγκεκριμένα στοιχεία. Πρώτον, με την ανάδειξη των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων, τα οποία είναι η ιστορία μας και ο Ασκληπιός, η γεωγραφική μας θέση, η μεγάλη μας πολιτιστική παρακαταθήκη και τα εξαιρετικά τοπικά προϊόντα. Και δεύτερον, με τις ουσιαστικές παρεμβάσεις του Δήμου μας, με σταθερότητα και συνέπειες σε δράσεις. Όπως, πρώτον, τα έργα πολιτισμού, που τα τελευταία χρόνια έχουν αναδειχθεί σε στρατηγικό αναπτυξιακό παράγοντα για τη χώρα μας, όπως το Βιομηχανικό Μουσείο του Ματσόπουλου, το Μουσείο Τσιτσάνη, το Λαογραφικό Μουσείο, ο Πολυχώρος Τέχνης και Πολιτισμού στις Παλαιές Αποθήκες του ΟΣΕΑ που ετοιμάζεται, το Σπίτι των Τρικαλινών Δημιουργών, το Τεχνολογικό και Διαχρονικό Μουσείο στις Εγκαταστάσεις της πρώην ΤΑΞΙΠ, ο Χώρος Δημιουργικής Έκφρασης και Βιωματικής Ανάπτυξης στην Παλιά Οικία Τζάνα, και μπορώ να σας απαριθμίσω άλλες 100 τέτοιες δράσεις.
Να επισημάνω κάτι για να το, που το ψάξα, ότι σύμφωνα με μια μελέτη της διανέωσης που έγινε, στον πολιτισμό απασχολούνται περίπου 200.000 άνθρωποι. Δηλαδή το 3% του εργατικού δυναμικού της χώρας. Σύμφωνα λοιπόν με μια μελέτη αυτού του οικονομικού αποτυπώματος του πολιτισμού, στο ΑΕΠ που έγινε το 2014 για έργα ύψους 512 εκατομμύρια ευρώ που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΣΠΑ 17-13, αναδείχθηκε πως για κάθε ένα ευρώ που επενδύθηκε επέστρεψαν στην ελληνική οικονομία 3,16 ευρώ. Η αντίστοιχη μελέτη για έργα ύψους 453 εκατομμύρια ευρώ που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΣΠΑ 2014-2020 δημιούργησαν 1,56 δις ευρώ με τον πολλαπλασιαστικό συντελεστή να διαμορφώνεται στα 3,44 ευρώ για κάθε ένα ευρώ επένδυσης. Εγώ μιλάω με στοιχεία συγκεκριμένα για τον πολιτισμό. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πόσο μεγάλη είναι η δυναμική των έργων του πολιτισμού. Δεύτερον, η σταθερή μας προσήλωση στον τουρισμό, που αναφέρεται εύστοχα, καθιστά το Δήμο μας ένα σημαντικό τουριστικό προορισμό με το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο στη χώρα, το Μήλο των Ξωτικών, αλλά και σημαντικά αξιοθέατα της γύρω περιοχής, τα Μετέωρα, την Ελάτη, το Περτούλι. Παλιότερα, αυτό θα ακουγόταν λίγο περίεργο πώς μπορούν να κουμπώσουν όλα αυτά στο τουριστικό προϊόν του νομού. Πλέον όμως είναι κατάκτηση όλων των Τρικανιλών και του Δήμου και της Κοινωνίας και των προηγούμενων δημοτικών αρχών και των επιχειρηματιών που εργάστηκαν σκληρά για να γίνει αυτό που λέγεται Μήλος των Ξωτικών. Και το τουριστικό μας προϊόν αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της τεράστιας μουσικής μας παράδοσης. Αλλά δεν μένουμε μόνο στον τουρισμό. Υπάρχει η αναπτυξιακή προοπτική που περιλαμβάνει το σχέδιο Ασκληπιός με τα ιαματικά λουτρά. Τα Τρίκαλα, η πατρίδα του Ασκληπιού, όπως σας είπα στην αρχή, του πρώτου γιατρού της ανθρωπότητας. Έτσι λοιπόν, προωθούμε ένα οργανωμένο σχέδιο για την αξιοποίηση του θεραπευτικού πλούτου των βοτάνων από την αρχαία εποχή, τον περιπατητικό τουρισμό στα ριζά του Κόζεκα, εκεί που ο παλιός μύθος ήθελε τον Ασκληπιό να μαζεύει βότανα από τα ριζά εκείνα. Όλα αυτά τα συνδυάζουμε και με την αξιοποίηση της Γεωργίας. Στον πρωτογενή τομέα, δίνοντας κίνητρα σε ομάδες παραγωγών να προχωρήσουν σε πρότυπες καλλιέργειες. Παράλληλα, ολοκληρώσαμε την εκπόνηση του Master Plan για την αξιοποίηση των νεματικών πηγών ριζώματος, πηγές με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση υδρόθυρου στην Ελλάδα. Τρίτον, το περιβάλλον, η φύση, ο φυσικός πλούτος και η γαστρονομία του τόπου μας. Με τη διαμόρφωση ενός σχεδίου που μάλλον κάποιοι θέλουν να ξεχάσουν, του λόφου του Προφήτη Ηλία. Μέσω της ανάδειξης της τοπικής χλωρίδας και πανίδας, δηλαδή του πάρκου των τοπικών φυτών και ζώων στο ζωολογικό κήπο, με έργο το οποίο ήδη έχει αρχίσει και υλοποιείται. Στο πλαίσιο αυτό είναι ο Μαύρος Χείρος, είναι αυτόχθονες φυλές από την Κατερίνη και αλλού για να αναδειχθούν από το Δήμο Τρικαίων. Παράλληλα, εκεί δεν είναι μόνο οι διαδρομές στη φύση, αλλά δημιουργείται εκτός από μια φυσική παιδική χαρά, μελισσοκομικό πάρκο, σχεδιάζουμε το Μουσείο της Φέτας και κυρίως προσπαθούμε να κάνουμε εκεί το κέντρο της τοπικής γαστρονομίας σε υφιστάμενες υποδομές του λόφου που μέχρι τώρα ήταν αναξιοποιητές. Τέταρτον, και για μένα το βασικότερο, το brand name, η εξωστρέφεια. Η οποία για το θέμα που συζητήσαμε σήμερα, πιστεύω ότι είναι μια λέξη που είναι η μαγική λέξη. Δεν υπάρχει σημασία, για μένα δεν έχει σημασία τι κάνεις, αλλά αν παρέχεις τις καλύτερες υπηρεσίες, το καλύτερο προϊόν, αν αυτό δεν μπορείς να το βγάλεις προς τα έξω και να το επικοινωνήσεις. Και η εξωστρέφεια δεν είναι αυτή τη στιγμή μια επιλογή στιγμής, αλλά είναι μια στάση. Μια στάση ζωής ή μια στάση της Δημοτικής Αρχής. Προφανώς αυτή τη στάση ζωής, σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να κινηθούμε και οργανωμένα και συνεργατικά. Γιατί κανείς δεν περισσεύει και κανείς δεν είναι ο απόλυτος παντογνώστης της όλης κατάστασης. Ο Δήμος μας, λοιπόν, ως ο κοντινότερος θεσμός στον πολίτη, και στην πόλη και στα χωριά, και ο καλύτερος γνώστης των ζητημάτων, πρέπει να αναδεικνύει συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, η περιφέρεια να τα συνθέτει σε ένα ολοκληρωμένο πλάνο και οι ιδιώτες πρέπει να αναζητούν μια βιωσιμότητα του πλάνου αυτού με διάβλους για την εξωστρέφεια. Είναι βέβαιο ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες εξωστρέφειας για τη θεσσαλική οικονομία, ειδικά τώρα μετά από αυτά που έγινε. Και αν θέλετε να ανοίξω μια παρένθεση, ίσως και ο ρόλος μου στην ΠΕΔ θα παίξει ένα ρόλο σε αυτό. Αναμφισβήτητα, η περιφέρεια έχει κεντρικό ρόλο στο σχεδιασμό, για να σας απαντήσω στο τι κάναμε σχετικά με την επαφή μας με την περιφέρεια. Μια περιφέρεια, μια περιφερειακή αρχή που ανέλαβε εδώ και 2 μήνες. Σίγουρα έχει τον κεντρικό
ρόλο για το σχεδιασμό και το συντονισμό στην προσπάθεια αυτή, χωρίς όμως να πούμε ότι δεν υπάρχει ρόλος και χώρος για πρωτοβουλίες ιδιωτών, ιδιαίτερα αν είναι οργανωμένες. Άρα η συνέργεια Δήμου, Περιφέρειας, Ιδιωτών είναι κάτι που μπορεί να δώσει τα πιο σοβαρά και απτά αποτελέσματα. Να θυμίσω, πέμπτον, κάτι πολύ σημαντικό που μάλλον μας διαφεύγει. Η συμμετοχή του Δήμου σε 100 δέντρα σε κλιματικά πόλεις. Ο Δήμος Τρικαίων είναι μαζί με άλλες 5 πόλεις της Ελλάδος, έχει ενταχθεί στις 100 δέντρα σε κλιματικά πόλεις. Η εξειδίκευση των πράσινων πολιτικών, που ήδη σχεδίασε και υλοποιεί ο Δήμος, όπως είναι η εξοικονόμηση ενέργειας, βιώσιμη κινητικότητα, η ανάπτυξη θείων τεχνολογικών συστημάτων, η κυκλική οικονομία, ο επανασχεδιασμός του αστικού τοπίου στην πόλη και στα χωριά, η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και η αλλαγή συμπεριφοράς στις νέες γενιές συνδημοτών μας, όπως το πρόγραμμα ΕΛΕΚΤΡΑ, τα έξυπνα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης δημοτικών υποδομών σε κτίρια, ο δοφωτισμός, γεωτρήσεις κλπ. Έκτον, τα τοπικά πολυδομικά σχέδια του Δήμου, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, ώστε να αποσαφηνίσουμε καλύτερα τις χρήσεις γης και τα νέα υπόβαθρα και να σταματήσει αυτή η παράνοια της εκκίνησης επενδυτικών πλάνων, στην οποία στη συνέχεια προσκρούν σε χρήσεις που η μία καλύπτει την άλλη, είτε σε δασικούς χάρτες που δεν έχουν ολοκληρωθεί κτλ. Η προσπάθεια αυτή, όπως γνωρίζετε, γίνεται με πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος για να δοθούν λύσεις σε χρόνια προβλήματα που ανακόπτουν την ανάπτυξη και σε τοπικό και σε υπερτοπικό επίπεδο. Έβδομον, το Open Mall, το ανοιχτό κέντρο εμπορίου, το οποίο από κοινού με τους επιχειρηματίες του Δήμου προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και να δομήσουμε σε μια νέα βάση για τις αγορές μας. Όγδομον, ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου, που επιχειρείται με ένα πρόγραμμα φιλόδοξο του Restart All My City με προϋπολογισμό 7 εκατομμύρια ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και έχει στόχο να μειώσουμε το κενό ανάμεσα σε πολίτες και στους πολίτες, και η πόλη που ζουν οι πολίτες να είναι μια ανθρώπινη πόλη και μια πόλη που τους νοιάζεται, που προνοεί, που προλαμβάνει και αναλαμβάνει για αυτούς. Ο στόχος αυτός πρωτίστως θα ωφελήσει τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις του Δήμου μας. Αλλά θα μετασχηματίσει παράλληλα και την περιοχή μας, αυξάνοντας και την ελκυστικότητα και την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική αποδοτικότητα. Καθώς επηρεάζει και τη διαβίωση των επισκεπτών. Διότι τελικά έξυπνες πόλεις δεν είναι απλά οι τεχνολογικά εξελιγμένες πόλεις. Έξυπνες πόλεις είναι αυτές που σκέφτονται και το περιβάλλον και το μέλλον. Ένατον, ο ψηφιακός χάρτης ανάπτυξης των Δήμων, ένα άλλο φιλόδοξο σχέδιο που σχεδιάζεται μέσα από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, μέσω του προγράμματος στο οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΠΑΝΕΚ, και στην ουσία θα αποτελέσει ένα ψηφιακό χάρτη επιχειρηματικότητας. Να σας θυμίσω ότι εδώ στα Τρίκαλα, που είναι ένα φυσικό σημείο ομορφιάς, θα αναφερθεί και σε άλλη στην μια ερώτηση παρακάτω που νομίζω την κάνει ο κ. Βαμπίλης, έχουμε επιχειρηματίες που ψάχνουν ευκαιρίες σε όλη την Ελλάδα. Αντί λοιπόν να ψάχνουμε τηλεφωνήματα στον κάθε δήμαρχο, τα οποία τοποθετούνται στις διαπροσωπικές σχέσεις, όλα αυτά μπαίνουν σε ένα ψηφιακό χαρτί. Και όλα αυτά σημειώνονται, και εκεί σημειώνονται και οι χρήσεις γης, που σας είπα πιο πριν. Όλα αυτά προκειμένου να γίνει πιο εύκολα η διασύνδεση μεταξύ Δήμου και επενδυτών που ψάχνουν ευκαιρίες σε όλη την Ελλάδα. Άφησα στο τέλος μία αρκετά πονημένη ιστορία που θα αξίσω μια πληγή που έχει να κάνει με κάτι που έγινε πριν από κάποια χρόνια, πριν από 7 χρόνια, 6 χρόνια. Την αναδιάρθρωση των πανεπιστημιακών σχολών στη Δυτική Θεσσαλία και την ατυχή εμπειρία του νόμου Γαβρόγλου το 2018, που είχε σε αποτέλεσμα την επιβράδυνση της αναπτυξιακής πορείας του νομού μας. Αν και τα τελευταία χρόνια έχει δείξει ότι έχει πάρα πολλές προοπτικές. Δεν θα σταματήσουμε να ζητάμε ούτε να διεκδικούμε σχολές στην υποβαθμισμένη με αναπτυξιακή υστέρηση Δυτική Θεσσαλία, προκειμένου να βρούμε το δρόμο μας και να αναπτύξουμε πιο δυνατά και τον τουρισμό και την πληροφορική και την αγροδιατροφή και τον αθλητισμό. Νομίζω ότι αυτό μας το χρωστάνε. Και ελπίζω ότι σε ένα επόμενο στάδιο επίσημου διαλόγου θα προκύψει κάτι καλύτερο για τον νομό Τρικάλων που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι με αυτές τις σκέψεις έδωσα κάποιους βασικούς άξονες πώς η παράταξή μας σκέφτεται και ενεργεί για την αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου.
για το πώς η Δημοτική Αρχή ενεργεί ώστε να ξεφύγουμε από αυτό που είπε και η κυρία Κασουπούλου, το σύνδρομο της λακκούβασης του πεζοδρομίου, του αυτοπεριορισμού στο ρόλο του Μπόγια ή του αυτοφοράκια, θεωρώντας πως κάποιος άλλος θα έρθει να μας σώσει από την ανεργία και την αναπτυξιακή υστέρηση. Σαφέστατα και θα ασχοληθούμε και με τη λακκούβα και με τον κάδο και με τη λάμπα και με το πεζοδρόμιο. Αυτό είναι το αυτονόητο. Όμως, αν μιλάμε για ανάπτυξη, θα πρέπει όλοι μας να αποδεχτούμε πως ήρθε η ώρα να ξεφύγουμε, να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, να σχεδιάσουμε πρωτοβουλίες και πολιτικές πέρα από αυτά τα τετριμένα και τις λακκούβες, γιατί ούτε τα πλακάγια, ούτε οι λακκούβες, ούτε η άσφαλτος δεν πρόκειται να μας φέρουν ποτέ από μόνο τους ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ.